Η εμβληματική κρατική ορχήστρα Αθηνών με τους 50 ταλαντούχους μουσικούς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Λουκά Καριτινού, με φόντο τον επίσης εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, αποτέλεσαν ένα μαγευτικό θέαμα. 320 τυχεροί σπουδαστές, μουσικοί και καθηγητές είχαν τη χαρά να απολαύσουν τις μελωδίες και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Θα δώσουν μια συναυλία η οποία είναι εμβληματική και σήμερα όπως παρακολουθείτε έχουμε 320 μαθητές, σπουδαστές μουσικών σχολείων και φοιτητές μουσικών οδείων, καθώς επίσης και επαγγελματίες μουσικούς και καθηγητές μουσικής που παρακολουθούν τη γενική πρόβα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά και οι καθηγητές έχουν αποκτούν μεγάλη εμπειρία από τέτοιου επίπεδου συναυλίες. Έχουμε παρακολουθήσει και άλλες συναυλίες με μεγάλες ορχήστρες και ακόμα και όπερες. Από τη μουσική βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι μελωδίες του αξέχαστου Μίκη Θεοδωράκη. Κάπως λυπημένο, κάπως θλιβερό, που ο Μίκης Θεοδωράκης στο συγκεκριμένο κομμάτι θέλει να υπάρχει μια πολύ μια ατέρμονη μελωδία η οποία να χάνεται μέσα στην αχλή της εγκόσμιας παραφωνίας. Ένα πραγματικά εκπληκτικό κομμάτι σε σύλληψη από το Μίκη. Το κάνουμε και στα Χανιά οπωσδήποτε, αρχίζουμε τη συναυλία μας και εδώ και στα Χανιά με το Αντάτζιο, συνεχίζουμε με την πρώτη συμφωνία του Μπετόβεν και τελειώνουμε με το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία γιατί συνδυάζει το ιστορικό χαρακτήρα του χώρου. Είμαστε στο παλάτι της Κνωσού, ένα εμβληματικό μνημείο της Κρήτης, με την παρουσία μιας εμβληματικής ορχήστρας της Ελλάδας, της κρατικής ορχήστρας, η οποία είναι και η παλαιότερη. Οι συναυλίες στο λίκνο του Μινωικού Πολιτισμού, την Κνωσό και το νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων αποτελούν την έναρξη του δεύτερου Φεστιβάλ Κρήτης σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και Χανίων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.